Δύο χρόνια, 59 αγώνες, καμία ήττα. Η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ εντυπωσιάζει. Τρέχει ένα απίστευτο σερί, αντάξιο της πρώτης ομάδας. Και το λόγο παίρνουν οι πρωταγωνιστές. Και ένας από αυτούς είναι ο εκ των αρχηγών της ομάδας, ο Γιώργος Οδούμτσης. Ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας τα τελευταία 3 χρόνια και είναι πραγματικά πρωταγωνιστής με πολλά γκολ και πολλές ασίστ. Γιώργο, καλώς ήρθες. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για αυτή τη μαγική πορεία. Το πρώτο και εύλογο ερώτημα είναι το πώς το βιώνετε όλο αυτό το πράγμα, πώς το ζείτε, πώς είναι η καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς η καθημερινότητά μας δεν το σκεφτόμαστε ότι τρέχουμε ένα τέτοιο σερί, αλλά αν κάτσεις και το σκεφτείς, είναι όντως κάτι πολύ όμορφο αυτό που έχουμε πετύχει. Εμείς κοιτάμε να προετοιμαζόμαστε για κάθε παιχνίδι Σάββατο με Σάββατο και τα αποτελέσματα έρχονται γιατί είμαστε πλέον πολύ δεμένοι και σε αυτό έχει συμβάλει ο προπονητής ή αυτοί που είναι γύρω από τον προπονητή, ο κύριος Κώστας, που είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία για την ομάδα. Και όταν το ζεις στην καθημερινότητά σου, αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να σου πει, δεν μπορείς να μην τον προσέξεις, γιατί είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ. Και όταν τον έχεις δίπλα σου, μόνο κερδίζεις. Εμείς το ζούμε στην καθημερινότητα και μας βοηθάει πάρα πολύ και σαν να φτιάξουμε το χαρακτήρα μας σαν άνθρωποι και κυρίως σαν ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής σου είπε ότι δεν υπάρχουν μυστικά. Και τόνισε ότι ίσως το πιο κομβικό σημείο στην επιτυχία της ομάδας είναι η πειθαρχία. Θεωρείς ότι ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι και κάτι άλλο που ίσως να βιώνετε οι παίχτες μεταξύ σας κυρίως. Ναι, σίγουρα η πειθαρχία είναι ένα μεγάλο ρόλο, παίζει ένα μεγάλο ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι καλά γιατί οι παίχτες έχουν καλή σχέση μεταξύ τους. Δεν μπορείς να πεις ότι όλη η ομάδα είναι φίλοι, αλλά έχουμε καλή σχέση με τα παιδιά, δηλαδή κάνουμε πλάκες, περνάμε καλά, κάνουμε πολλά παιδιά παρέα έξω και έξω από το γήπεδο και αυτό νομίζω μας έχει βοηθήσει, μόνο ωφέλη έχει, γιατί αν το κοιτάξεις απ' έξω, λες ότι εντάξει, αυτή η ομάδα κερδίζει γιατί έχει πειθαρχία, όπως λες. Αλλά είναι και το άλλο κομμάτι, το ότι ας πούμε, θα βάλει ένα παιδί γκολ μετά από καιρό, θα τον πειράξουμε, θα το πικάρουμε και όλο αυτό είναι, πώς το πω, μόνο κερδίζεις από αυτό, γιατί γίνεσαι πιο ομάδα, είμαστε σαν οικογένεια, είναι και οι ξενώνες που έχει ο ΠΑΟΚ, που τα παιδιά ζουν μαζί, είναι σαν αδέρφια, ζουν στο ίδιο σπίτι. Και αυτό μόνο κέρδος έχει για την ομάδα. Αυτή η ομάδα μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πέρα από το κομμάτι της ΚΑΠΑ 19, ποια είναι τα όνειρά σας και οι στόχοι σας για το επόμενο βήμα? Σίγουρα όλα τα παιδιά θέλουν να καταξιωθούν στο ποδόσφαιρο και να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς αυτό αυτή τη στιγμή. Όλοι θέλουν να φτάσουν εδώ. Είμαστε ένα βήμα πριν την πρώτη ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά και από τη συμβολή του προπονητή να το κάνουμε όσο. Σας τρομάζει καθόλου η κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Είσαι ένα παιδί το οποίο του χρόνου θα είναι έτοιμο για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League. Θα πάρεις παιχνίδια, θα πάρεις τις πρώτες εμπειρίες. Σας τρομάζει καθόλου όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται εκτός? Σίγουρα δεν μας περνάνε απαρατήρητα, γιατί όντως ότι υπάρχει πρόβλημα, να το πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ότι αυτό που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θα το βιώναμε σίγουρα αν ήμασταν στο εξωτερικό. Εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που μπορώ να κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Και οι ομάδες πιστεύω ότι αν δουλεύουν σωστά και έχουν μια ομαλή έκβαση των πραγμάτων, τα πράγματα θα μπορούν να βελτιωθούν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ταλέντα υπάρχουν. Υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και αυτό μαζί από μόνο του είναι κάτι καλό. Έτσι. Θα γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Τι θέση παίζεις τελικά? Τι θέση παίζω? Παίζω 3-4 θέσεις νομίζω, αλλά η καταλληλότερη θέση για μένα πιστεύω είναι αυτή που παίζω φέτος. Αν μπορείς να το χαρακτηρίσω έτσι, ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι η θέση που μου ταιριάζει. Να παίζω στον άξονα
Και γιατί και φορ μπορώ να παίξω και 10, αλλά δεν είμαι ούτε φορ ούτε 10, είμαι 9,5, έτσι θα με χαρακτήριζα. Ωραία. Φέτος έχεις και δίπλα σου στον άξονα, στη θέση των φορ, έχεις δύο παιδιά τα οποία είναι μικρά, είναι πολύ μικρά. Είναι πολύ μικρότερα από εσένα. Είναι ο Χρήστος ο Τζόλης και ο Γιώργος ο Κούτσιας. Που αυτοί, όπως εσύ, ανέβηκαν σε νεαρή ηλικία πλέον στην ΚΑΠΑ 19. Λειτουργεί συμβουλευτικά απέναντι σε αυτά τα δύο παιδιά, έχοντας την εξτρά εμπειρία των κάποιων ποδοσφαιρικών χρόνων, αλλά και την εξτρά εμπειρία από τον ίδιο το θεσμό της ΚΑΠΑ 19. Σίγουρα και ασυνείδητα ίσως βοηθάω αυτά τα παιδιά με πράγματα που θα τους πω, αλλά το θέμα είναι ότι από μόνο τους είναι δύο πολύ ταλαντούχα παιδιά και δεν έχουν ταβάνι, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Και αν συνεχίσουν να δουλεύουν, θα πετύχουν, δεν ξέρω τους στόχους τους, δεν ξέρω καθένας τι στόχους έχει τον εαυτό του, αλλά είμαι πολύ σίγουρος ότι τα παιδιά αυτά έχουν πολύ μέλλον ακόμα. Φέτος βλέπουμε ότι ΚΑΠΑ 19 δίνει και αρκετά παιχνίδια με την πρώτη ομάδα, φιλικά παιχνίδια στην Νέα Μεσημβρία. Πώς είναι αυτές οι κόντρες? Είναι ωραία, είναι εμπειρίες που αυτές δεν τις είχαμε μέχρι πέρσι. Και ας πούμε, εγώ είμαι 3 χρόνια στην ΚΑΠΑ 20 και αυτό δεν το είχα βιώσει, το να παίξουμε φιλικό με την πρώτη ομάδα. Εντάξει, είναι τρομερή εμπειρία γιατί παίζεις με άντρες, με παίκτες που έχουν. Όχι έχουν απλά κερδίσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, έχουν παίξει στο εξωτερικό. Είναι ο παίκτης όπως ο Βιερίνη, ο Μαουρίσιο, ο Μάτος, που υπάρχει ένα δέος για αυτούς τους ποδοσφαιριστές από εμάς που προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να τους φοβόμαστε ιδιαίτερα όταν παίζουμε, αλλά τους σεβόμαστε σίγουρα. Σας βοηθάνε οι ίδιοι, δηλαδή ακόμα και μέσα στα φιλικά αυτά παιχνίδια έρχονται να σας πούνε, να σας δώσουν κάποιες συμβουλές, να σας επισημάνουν τυχόν λάθη, να σας στηρίξουν? Εντάξει, σίγουρα θα σε παρακινήσουν να παίξεις καλύτερα όταν είσαι πεσμένος, θα σου μιλήσουν, ναι, σίγουρα, αλλά σίγουρα τα παιδιά που περάσαν από τη θέση μας και ξέρουν τι συναισθήματα έχουμε αυτή τη στιγμή του αγώνα μάλλον, είναι πιο εύκολο στο να μας βοηθήσουν, όχι να προσαρμοστούμε, να μπούμε στο κλίμα, το να ανταγωνίζεσαι άντρες, να παίζεις παιχνίδια με παίχτες ολοκληρωμένους. Εντάξει, αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ καλό για μας. Μόνο κερδίζουμε. Πώς θα κρατήσεις το αίτητο, το σκέφτεστε? Είναι κάτι το οποίο είπε στην αρχή ότι δεν το ζείτε στην καθημερινότητα, δεν το σκέφτεστε. Αλλά όταν μπαίνετε στο γήπεδο, δεν υπάρχει καθόλου στο πίσω μέρος του μυαλού? Όταν μπαίνω στο γήπεδο, εγώ προσωπικά όχι, όντως δεν το σκέφτομαι ότι έχουμε ένα αίτητο 2 χρόνων. Αλλά όταν πλησιάζει το τέλος του μάτς και το μάτς είναι ακόμα αμφιλεγόμενο, τότε αρχίζει και περνάει από το μυαλό μας ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Κρατάμε ένα σερί 2 χρόνια, δεν γίνεται να το χάσουμε τώρα. Αυτό πιστεύεις ότι το βιώνει και η πρώτη ομάδα που τρέχει ένα αντίστοιχο σερί? Είναι γενικά δηλαδή στο μυαλό του ποδοσφαιριστή το ρεκόρ, το στατιστικό? Το ρεκόρ και σαν ρεκόρ ή σαν στατιστικό δεν νομίζω να είναι στο μυαλό του. Είναι το ότι δεν θέλει να χάνει. Ο ποδοσφαιριστής που κάνει πρωταθλητισμό δεν θέλει να χάνει. Έχει μάθει να κερδίζει και μόνο που καταλαβαίνει ότι απειλείται, μόνο από την απειλή που νιώθει, αντιδρά και προσπαθεί να ανατρέψει τα δεδομένα.